Οι νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις των εισαγγελέων για τις παρασκηνιακές πιέσεις και τις μεθοδεύσεις συγκάλυψης στο σκάνδαλο Νοβάρτης αλλάζουν την πορεία εργασιών της Προανακριτικής Επιτροπής και επιβεβαιώνουν για ποιο λόγο Νέα Δημοκρατία και Κινάλ προσπαθούν να εξαιρέσουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από αυτήν. Γιατί φοβούνται ακριβώς τις εξελίξεις και τις αποκαλύψεις που έρχονται. Οι εισαγγελείς διαφθοράς αποκαλύπτουν ότι ο Γιάννης Τουρνάρας απείλησε τον κύριο Μανιαδάκη πως όταν αλλάξει η κυβέρνηση, ο ίδιος μαζί με άλλα δύο πολιτικά πρόσωπα θα τσακίσουν εισαγγελείς και μάρτυρες. Ο κύριος Τουρνάρας λοιπόν, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, οφείλουν να απαντήσουν άμεσα για τη συνωμοσία εναντίον της δικαιοσύνης και του δημοσίου συμφέροντος. Πρώτον, είναι αλήθεια ότι εκβίαζαν και απειλούσαν τον τότε προστατευόμενο μάρτυρα κύριο Μανιαδάκη για να αλλάξει τις καταθέσεις του στο σκάνδαλο Νοβάρτης? Δεύτερον, είναι αλήθεια πως χρησιμοποιούσαν τον κύριο Μανιαδάκη σε διατεταγμένη υπηρεσία για να εκφοβήσουν τους εισαγγελείς που ερευνούσαν την Νοβάρτης? Και τρίτον, βεβαίως, ποια είναι τα άλλα δύο πολιτικά πρόσωπα με τα οποία απειλούσαν ότι θα τσακίσουν εισαγγελείς και μάρτυρες? Αναμένουμε την άμεση εισαγγελική παρέμβαση και διερεύνηση των καταγγελιών των τριών εισαγγελέων διαφθοράς που ερευνούν το μεγάλο αυτό σκάνδαλο.